πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δηλώσεις ο Μάρτιν Σούλτς. Αγαπητοί συντρόφοι και συντρόφισσες. Αγαπητοί συντρόφοι και συντρόφισσες, λοιπόν και πάλι. Ο μεγάλος χαμένος. Αγαπητοί φίλοι της Σοσιαλδημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για το κουράγιο και τη δύναμη που μόλις τώρα εκφράσατε. Πραγματικά σήμερα είναι μια σκληρή μέρα, μια πικρή μέρα για τη Σοσιαλδημοκρατία της Γερμανίας. Δεν πετύχαμε το στόχο μας σε καμία περίπτωση μετά από την ήττα που είχαμε στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Χάσαμε και σε ολόκληρη τη Γερμανία. Αλλά παρόλα αυτά, ακριβώς λόγω του μεγάλου εκλογικού αγώνα, θέλω να ευχαριστήσω όλους που προσπάθησαν και ευχαριστούμε τους εκλογείς που μας ψήφισαν. Ήταν λιγότεροι από ό,τι περιμέναμε, αλλά πραγματικά οι S5 θα προσπαθήσουμε με αυτό το ποσοστό να αγωνιστούμε για τις αρχές και τις αξίες μας, για την ανοχή και την αλληλεγγύη στην επόμενη περίοδο της θητείας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν τους εκλογείς που μας έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ τους άντρες και τις γυναίκες που μας υποστήριξαν παντού στη Γερμανία καθημερινά, που πραγματικά έκαναν εκλογικό αγώνα ακόμη και στο ίντερνετ σε ένα επίπεδο που ποτέ δεν το είχαμε ξαναζήσει. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας εδώ στο κέντρο, το εκλογικό, το κτίριο του Willy Brandt, και ευχαριστώ πραγματικά όλους οι οποίοι ήρθαν στις διάφορες εκδηλώσεις και μας υποστήριξαν. Και να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μία ειδική ομάδα, τους Ιούζος, τους νέους, το κόμμα των νέων σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι πραγματικά μας υποστήριξαν καθημερινά, μέρα και νύχτα. Ξέρω, αγαπητοί φίλοι, σε τέτοιες στιγμές υπάρχουν πολλές εκφράσεις για την επιτυχία ή την αποτυχία. Σίγουρο είναι ότι δεν καταφέραμε την παραδοσιακή μας εκλογική βάση να την διατηρήσουμε, παρότι την τελευταία θητεία μας είχαμε πολλές επιτυχίες ουσιαστικά. Υπάρχουν πολλοί εδώ μεταξύ ημών οι οποίοι είχαν την ευθύνη και για κοινωνικά ζητήματα στην προηγούμενη κυβέρνηση, μιλώντας από την ελάχιστο μισθό μέχρι τα θέματα τα στεγαστικά, τα θέματα της πρόληψης και της περίθαλψης. Ιδιαίτερα λυπηρό για μας είναι σήμερα το γεγονός ότι βγαίνει η ΑΕΦΤΕ με τέτοια δύναμη. Μια τέτοια εξτρεμιστική, δεξιά εξτρεμιστική δύναμη, η οποία θα μπει στο κοινοβούλιο, και αυτό αποτελεί μια τομή. Και κανένας δημοκράτης δεν μπορεί να το δεχθεί έτσι απλά.
Είναι δεδομένο βέβαια ότι το γεγονός των προσφύγων, ενός εκατομμυρίου προσφύγων στη δική μας κοινωνία, δημιουργεί τριβές. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό που για κάποιους θεωρείται αλληλεγγύη, ανθρωπιά, οι άλλοι το βλέπουν με φόβο, με αγωνία. Δεν καταφέραμε λοιπόν κάποιους παραδοσιακούς οπαδούς μας ουσιαστικά να τους κερδίσουμε, να τους διατηρήσουμε, και παραμένει σημαντικό για την ΕΣΠΕΝΤΕ να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή για τη σοσιαλδημοκρατία. Ισχύει. Και στη δημοκρατία λοιπόν ισχύει ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για δημοκρατία, για αλληλεγγύη, για ανοχή και όλα αυτά με ιδιαίτερη δύναμη. Και αυτό το αποτέλεσμα της άκρας αριστεράς είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να το αντιπαλέψουμε με κάθε δύναμη, γιατί είμαστε πραγματικά το προπύργιο της δημοκρατίας. Σε επόμενες εβδομάδες λοιπόν και μήνες, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά για να ξανατοποθετηθούμε εκ νέου ως σοσιαλδημοκρατία. Αισθάνομαι ότι εγώ ως νέος ουσιαστικά εκπρόσωπος της ΕΣΠΕΝΤΕ έχω την υποχρέωση να ακολουθήσω αυτή την οδό μαζί με τα μέλη της ΕΣΠΕΝΤΕ για να διαμορφώσουμε αυτό το καινούριο πρόσωπο. Με τη σημερινή βραδιά λοιπόν τελειώνει λίγη η συνεργασία με την CDU CSU στον μεγάλο συνασπισμό. Αγαπητοί σύντροφοι και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και προσκεκλημένοι, ο μεγάλος συνασπισμός ο οποίος υπήρχε μέχρι σήμερα απέτυχε, και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Υπήρχαν τα δεδομένα αυτά. Η Άγγελα Μέρκελ τις προηγούμενες εβδομάδες κατέδειξε την προτίμησή της σε έναν συνασπισμό με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Σε αυτήν την κυβέρνηση λοιπόν η ΕΣΠΕΝΤΕ θα είναι στην αντιπολίτευση. Το λέω αυτό με όλη την σαφήνεια. Είχα μπει στις εκλογές για να αντικαταστήσω την σημερινή καγκελάριο, γι' αυτό δεν μπήκα και σαν υπουργός στην τελευταία κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν συνέστησα σήμερα στο κόμμα να μπούμε στην αντιπολίτευση από εδώ και πέρα. Ήμασταν και είμαστε σύμφωνοι όλοι ότι θα πρέπει τώρα να κάνουμε αυτό το βήμα. Σαν πιο ισχυρή κόμμα της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, θα έχουμε ουσιαστικά σημαντικό ρόλο στο Κοινοβούλιο και για τη συνοχή της χώρας μας. Για τις επόμενες εβδομάδες
Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε για τις εκλογές των Νίντα Ζάξεν και ο εκπρόσωπος μας εκεί θα έχει την δυνατότητα να κερδίσει και αυτό είναι ο επόμενος μας στόχος. Αυτό τον στόχο θα τον παλέψουμε όλοι μαζί με συνοχή όλο το κόμμα. Είναι σημαντικό ωστόσο για όλους εμάς και το κόμμα να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών και θα χρειαστούμε χρόνο και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν.